Radio Enandi. www.radioenandi.gr. Δεν καλύπτει, αποκαλύπτει. Συντονιστείτε. Φίλες και φίλοι, η ώρα είναι 10:31, ακούτε Radio Enandi. Είναι η εκπομπή Εκλεκτικές Συγγένειες με τον Ανδρέα Σταματόπουλο στο μικρόφωνο. Και πάμε να καλημερίσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Γιώργο Ρακά από το, συνδυασμό Μένουμε Θεσσαλονίκη, το Άρδιν. Είναι πολιτικός επιστήμονας και διδάκτορας του Παντίου Πανεπιστημίου. Καλή σας μέρα, κύριε Ρακά. Καλή σας μέρα, κύριε Σταματόπουλο. Ευχαριστώ και για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Λοιπόν, κύριε Ρακά, έχουμε κάποια δεδομένα τις τελευταίες ημέρες σχετικά με την υπόθεση του Σκοπιανού ζητήματος. Και εννοώ το δεδομένο ότι ο λαός Θεσσαλονίκης αλλά και όλης Ελλάδος διαδήλωσε και εξέφρασε την αντίθεσή του με το χρήση του ονόματος Μακεδονία στην ονομασία του γειτονικού μας κράτους. Θα ακολουθήσει ένα δεύτερο συλλαλητήριο στην Αθήνα, αλλά από την άλλη έχουμε μια διαπραγμάτευση η οποία είναι σε εξέλιξη, ο Ζάιφ, ο Τσίπρας, η Υπουργή Εξωτερικών. Οπότε θα ήθελα να σας ρωτήσω, τι προβλέπετε να γίνει και αν τα συλλαλητήρια επηρεάζουν την διαπραγμάτευση? Κοιτάξτε, σαφώς επηρεάζουν τα συλλαλητήρια και νομίζω ότι αν κανείς αντιπαραβάλλει το τι έλεγαν όλα τα κόμματα πριν την πραγματοποίηση του συλλαλητήριου και τι λένε σήμερα, θα ανακαλύψει ότι ήδη έχουν μετατοπιστεί, ιδίως στο πώς επικεντρώνουν πλέον, και αυτό είναι επιτυχία, αν θέλετε, της ίδιας της κοινωνίας και του λαού που έθεσε αυτό το ζήτημα, ότι επικεντρώνουν στον αλυτρωτισμό των γειτόνων, στο γεγονός ότι στο Σύνταγμά τους αναφέρονται αυτά που αναφέρονται, στα σχολικά βιβλία, στα αγάλματα, στον τρόπο με τον οποίο προσδιορίζεται η ηθαγένεια, όπου έτσι, θεωρούν ότι είναι μακεδονική η ηθαγένεια του κράτους, και πιέζουν ώστε και στη νέα, ανεξαρτήτως δηλαδή του ονόματος, και στη νέα συμφωνία θα προσδιορίζεται ως τέτοια. Βλέπετε να επικεντρώνονται εκεί ή μήπως επικεντρώνονται στο να αλλάξουμε, ας πούμε, το όνομα στο αεροδρομίο, να μην λέγεται Μεγαθέλεκτορος, να κατεβάσουμε και δύο αγάλματα και να αφήσουμε ανέπαφο το Σύνταγμα? Εντάξει, αυτό είναι η τακτική της άλλης πλευράς, του ΖΑΕΦ. Δεν θα πρέπει φυσικά. Πιέζει η ελληνική πλευρά προς την αλλαγή του Συντάγματος? Η ελληνική πλευρά δεν το γνωρίζουμε, και αυτό είναι ένα από τα λάθη του Υπουργού Εξωτερικών και του Πρωθυπουργού, ότι όταν πηγαίνει μια χώρα σε μια τέτοια διαπραγμάτευση ενημερώνει τους πολιτικούς αρχηγούς εξ αρχής για το περιεχόμενο των ελληνικών θέσεων, διότι μέχρι σήμερα είμαστε όλοι και άρα και έχουν ευθύνη στο ότι έχει δημιουργηθεί και μια σύγχυση, είμαστε όλοι στο σκοτάδι. Δηλαδή ο κύριος Κοτζιάς, ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρεται ως Υπουργός Εξωτερικών, δεν είναι ιδιαιτέρως στα εθνικά ζητήματα. Θα πρέπει να υπάρχει μια έστω προσπάθεια για τη διαμόρφωση μιας εθνικής στρατηγικής, μιας εθνικής γραμμής και μιας διακομματικής συνένεσης. Έτσι κάνουν τουλάχιστον οι σοβαρές χώρες. Δυστυχώς ο Υπουργός Εξωτερικών ο Έλληνας δεν συμπεριφέρει, ο κ. Κοτζιάς δεν συμπεριφέρθηκε έτσι. Και ένα μεγάλο κομμάτι των προβλημάτων που αντιμετώπισε μετά είναι εξαιτίας αυτού του πράγματος. Τι θα σημαίνει δηλαδή τώρα να συνεχίσει η διαπραγμάτευση δίνοντας στο γειτονικό μας κράτος ένα όνομα το οποίο θα έχει γεωγραφικό ή, όπως λέει ο κ. Τσίπρας, ακόμα και χρονικό προσδιορισμό? Ναι, το χρονικό προσδιορισμός είναι διολίσθηση από τις επίσημες θέσεις της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, τουλάχιστον έτσι όπως διατυπώθηκαν στο Βουκουρέστι. Ο Ανδρέας Παπανδρέου, παρόλο που εγώ προσωπικά έτσι δεν τον θεωρώ το πρότυπο ηγέτη όπως άλλοι συμπολίτες μας, είχε πει κάτι σωστό για το ζήτημα. Ότι αυτή τη στιγμή υφίσταται ο αλυτρωτισμός, οποιοδήποτε όνομα καθίσταται όχημα αυτού του αλυτρωτισμού. Όταν υπάρχει μια στάση από την άλλη πλευρά που θέτει αυτό το περιεχόμενο στην ονομασία, ακόμα και ο γεωγραφικός να είναι ο προσδιορισμός, έρεται εκ των πραγμάτων. Δηλαδή δεν θα χρησιμοποιείται ως τέτοιος, διότι ακριβώς υπάρχει το αφήγημα το οποίο είναι κρατικό. Δεν είναι δηλαδή μερίδας ακραίων, αν θέλετε, πολιτικών κομμάτων. Υπάρχει ένα κρατικό αφήγημα ενός γειτονικού κράτους, το οποίο λέει ότι είναι απευθείας απόχνη του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ότι τα τμήματα
τις γεωγραφικές ενότητες της Μακεδονίας που ανήκουν κυρίως στην Ελλάδα και στην Βουλγαρία κατεχόμενα, αυτά λένε, έτσι. Είναι ένας αλυτρωτισμός, ένας μικροεπεκτατισμός αν θέλετε, μια ψευδοταυτότητα πάνω στην οποία κακώς στήριξε την ύπαρξή του αυτό το κράτος. Και επειδή ακριβώς είναι ψευδοταυτότητα, θα αντιμετωπίσει και πολλά προβλήματα στο μέλλον. Mm-hmm. Η ελληνική πλευρά, η διαπραγματευτική στρατηγική, κατά την άποψή μου, θα έπρεπε να είναι η εξής. Ότι αυτή τη στιγμή συμφίσταται, κουβεντιάζουμε για τον αλυτρωτισμό καταρχάς. Και δεν κουβεντιάζουμε για το όνομα. Το όνομα είναι τελευταίο. Θα το κουβεντιάσουμε όταν. Δεν είναι το πρόβλημα το βασικό το όνομα, είναι ο αλυτρωτισμός που εκφράζεται και μέσα από τα σχολικά βιβλία και από τα αγάλματα που είπατε και γενικότερα και από το Σύνταγμα το δικό τους. Μα δεν υπάρχει ιστορικό στις διεθνείς σχέσεις προηγούμενου κράτους να δέχεται να συνομιλήσει με ένα άλλο το οποίο επίσημα αμφισβητεί την ακεραιότητα και την ενότητά του. Και σε αυτό ακριβώς το επιχείρημα πάτησε, αν θέλετε, και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής το 2008 και κατάφερε να πάρει την πλειοψηφία των χωρών του ΝΑΤΟ με το μέρος τους και να αποτραπεί η μεθόδευση τότε των Αμερικάνων που θέλουν να αναγνωρίσουν την Πούγδουμου με το συνταγματικό της όνομα. Και αν θυμάστε, η ψηφοφορία ήταν η Γαλλία, η Γερμανία και οι άλλες χώρες στήριξαν την Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες έμειναν με τη Λετωνία, αν θυμάμαι καλά, και άλλα τέτοια κράτη. Mm-hmm. Γιατί βγήκε και είπε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, που ακούστηκε ως κράτος να συνδιαλογόμαστε με ένα άλλο το οποίο αμφισβητεί την ταυτότητα και την εδαφική μας ακεραιότητα. Για να το καταλάβουμε λίγο αυτό, κύριε Ρακά. Ναι, να σας εξηγήσω αυτό. Οι Γάλλοι στη θέση αυτή του Κωνσταντίνου Καραμαλή και της Ελλάδας τι είδαν? Είδαν την Κορσική και άρα τάχτηκαν με το μέρος τους. Οι Ισπανοί είδαν τα δικά τους προβλήματα και άρα τάχτηκαν με το δικό μας μέρος. Δηλαδή είναι μια θέση που είχε παράγει μια επιτυχία τη μόνη στο ζήτημα, αν θέλετε. Λέτε μια επιτυχία. Είναι επιτυχία το ότι το 2008 στο Βουκουρέστι φύγαμε από την εθνική γραμμή του 92 που ήταν κανένας όρος Μακεδονία και πήγαμε στη σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό? Να σας πω ποιο είναι το πρόβλημά μου, διότι θα πρέπει να διακρίνουμε. Εγώ όταν αναφέρω επιτυχία, αναφέρω επιτυχίες σε ό,τι αφορά στην διπλωματία και εννοώ το γεγονός ότι από το 1992 μέχρι το 2008 είχαμε σωρία αναγνωρίσεων και όλων των μεγάλων δυνάμεων, έτσι, του γειτονικού κράτους με το συνταγματικό του όνομα και είχαμε μια σειρά σοβαρές ήττες. Είχαμε όλη την διεθνή κοινότητα απέναντί μας και για πρώτη φορά εδέχθη τη δικιά μας την πρόθεση να διακοπεί η ένταξη της χώρας στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση δοθέντος προβλήματος. Είναι η πρώτη φορά που η διεθνής κοινότητα αναγνώρισε αυτό το ζήτημα με τέτοιον τρόπο. Υπ' αυτή την έννοια λέω ότι ήταν επιτυχές σε σχέση με τα προηγούμενα. Για παράδειγμα, ο Ανδρέας Παπανδρέου, όταν ήταν αξιωματική αντιπολίτευση ως γνωστόν, αντιτάχθηκε στο όνομα της αδιάλακτης, αν θέλετε, στρατηγικής, στις κινήσεις του τότε Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, σε ό,τι αφορά στο πακέτο Πινέιρο. Και ήταν ένας από τους βασικούς λόγους στη θέση του ΠΑΣΟΚ, για τους οποίους εν τέλει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εξέπνευσε. Τι έκανε ο αδιάλακτος Ανδρέας Παπανδρέου όταν βγήκε στην κυβέρνηση? Την ενδιάμεση συμφωνία, η οποία ήταν πολύ χειρότερη από το πακέτο Πινέιρο. Mm-hmm. Δηλαδή αντιλαμβανόμαστε ότι δυστυχώς ένας από τους λόγους για τους οποίους δεν έχουμε στρατηγική εθνική γύρω από το ζήτημα και δεν το έχουμε, αν θέλετε, τελειώσει με τους δικούς μας όρους, διότι εδώ είναι Βαλκάνια και αυτά τα ζητήματα όσο ανακαινίζονται δημιουργούν πολύ σοβαρό πρόβλημα στην συνοχή, έτσι, των εθνών και των κρατικών μορφωμάτων, είναι ότι δυστυχώς χρησιμοποιείται συστηματικά και για εσωτερική κατανάλωση το ζήτημα, αντί να έχουν μια σοβαρή εθνική στρατηγική. Οπότε τώρα, σήμερα, είναι μονόδρομος, δηλαδή είναι δεδομένο ότι θα είναι σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό? Όχι. Δεν χρειάζεται να φτάνουμε στο τέλος και να κουβεντιά. Είναι λάθος αυτό που κάνουμε. Δηλαδή, συγγνώμη, το ψευδοκράτος, όταν πηγαίνει σε διαπραγματεύσεις με την Κυπριακή Δημοκρατία, αναγνωρίζει την ύπαρξη της Κυπριακής Δημοκρατίας ως κράτος? Όχι. Λέει ότι είναι κοινότητα. Διαπραγματεύεται όμως 20 χρόνια με αυτή την οντότητα. Έχει καταφέρει μέσα από την ίδια τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, παρόλο που δεν έχει υποχωρήσει, να κερδίσει πάρα πολλά πράγματα στα σημεία. Και επί της ουσίας
έχει δημιουργήσει προηγούμενα, όπου πλέον η Κυπριακή Δημοκρατία αναγνωρίζοντας κοινότητας διαπραγματεύσεις. Είναι οι διαπραγματεύσεις, δεν οδηγούν πουθενά. Mm-hmm. Αυτή είναι, έτσι διαπραγματεύονται τα κράτη. Θέλω να πω. Mm-hmm. Δηλαδή, θα πρέπει να υπάρχει μια εθνική στρατηγική στο maximum της δικιάς μας συνένεσης. Το ζήτημα του αλυτρωτισμού είναι κεντρικό. Αν λυθεί ο αλυτρωτισμός, εξαιρετικά δύσκολο. Αντιλαμβάνεστε, για μια χώρα που το 65% των πολιτών της 65 μάλλον, γιατί οι υπόλοιποι είναι Αλβανοί, θεωρούν ότι έχουν γαρτζωθεί σε αυτή την ψευδοταυτότητα, τι θα σημάνει το ζήτημα της αλλαγής του συντάγματός τους. Θα τους πάρει πάρα πολύ χρόνο και εν πάση περιπτώσει είναι μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Οι αδιάλακτοι στα μάτια της διεθνούς κοινότητας δεν θα είμαστε εμείς. Θα είναι εκείνοι. Mm-hmm. Το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή στην κυβέρνηση, στην ελληνική κυβέρνηση βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ, που όταν ήταν στο 3% είχε θέσεις που λέγανε ακόμα και η Μακεδονία να υποθεί το διαγειτονικό μας κράτος, δεν είχαν πρόβλημα τέτοιο, μάλιστα δεν είχαν συμμετάσχει τότε και στα συλλαλητήρια. Και γενικότερα και ο Κουτζιάς, ας πούμε, που ήταν κουκουέ και έχει γράψει βιβλία ως κουκουέ και ηγετικός τέλεχος, αυτό τι δίνει κάποια άλλη τροπή στις διαπραγματεύσεις? Κοιτάξτε, ο συνασπισμός και μετέπειτα ΣΥΡΙΖΑ έχει μηδενιστική, αν θέλετε, ραχοκοκαλιά. Με την έννοια ότι προέρχεται από έναν χώρο που έχει συγκεκριμένα άποψη για την πραγματικότητα του έθνους. Θεωρούν ότι δεν πρέπει να υφίστανται τα έθνη. Έτσι. Το γεγονός αυτό το γνωρίζει όλη η κοινωνία, ό,τι και να λένε οι εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ στα κανάλια. Δηλαδή σήμερα άκουγα προχθές την κυρία Σία Αναγνωστοπούλου ξαφνικά να ανακαλύψει το πρόβλημα του αλυτρωτισμού της γειτονικής χώρας. Η κυρία Σία Αναγνωστοπούλου είναι και καθηγήτρια πανεπιστημίου. Ναι, εδώ και 30 χρόνια λέει όργια σε σχέση με το Κυπριακό. Ποιος άνθρωπος θα πιστέψει επομένως αυτό το κόμμα, ενώ όλοι ξέρουμε τι θέσεις έχει, ότι είναι σε θέση να φέρει σε πέρας αυτή τη δοκιμασία? Δεν. Όποιος άνθρωπος ακούει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ διαπραγματεύεται, αντιλαμβάνεστε ότι είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο, ότι αυτή η κυβέρνηση διαπραγματεύεται, δοθέντων όσων προηγήθηκαν στο μέτωπο των μνημονίων, ποιος θα έχει εμπιστοσύνη σε αυτή την κυβέρνηση να διαπραγματευτεί, ενώ ήδη έχει οδηγήσει σε μια μεγάλη ήττα τη χώρα, σε άλλο μέτωπο. Αυτό είναι το δεύτερο πρόβλημα. Ο συνασπισμός συμμετείχε στα συλλαλητήρια. Αν θυμάστε καλά, το 92 είχαν τα συλλαλητήρια. Το κομμουνιστικό κόμμα δεν συμμετείχε, ναι. Ήταν ενιαίος ο συνασπισμός τότε και είχαν συμμετέχει. Ήταν ένας από το ΠΑΣΟΚ, ένας από τη Νέα Δημοκρατία και ένας από το συνασπισμό. Το οποίο βέβαια μετά ο μετέπειτα συνασπισμός κατήγγειλε ότι κάναμε λάθος που συμμετείχαμε στο συλλαλητήριο. Η αριστερά, στο πλαίσιο του 20ου αιώνα, η ελληνική, έχει καταστραφεί δύο φορές από το μακεδονικό. Μία το 1920, όπου ταυτίστηκε με τον βουλγάρικο επεκτατισμό και απομονώθηκε και από όλους τους εργαζόμενους και την ελληνική κοινωνία τότε. Είχε καταγγείλει αυτή τη θέση ο Γιάννης Κορδάτος, που ήταν γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας και έφυγε εξαιτίας της θέσης που πήρανε για το μακεδονικό. Και φυσικά τη δεκαετία του 1940 και ιδίως στο πλαίσιο του εμφυλίου, που για να έχει σχέσεις με τον Τίτο ο Ζαχαριάδης και για να εντάξει τα ένοπλα σώματα των Σλάβων στους κόλπους, πήρε θέση υπέρ της αυτονόμησης της Μακεδονίας. Το πράγμα το οποίο αποψήλωσε τις γραμμές του τότε Δημοκρατικού Στρατού από τους Έλληνες, διότι οι περισσότεροι δεν πρόκειται να ακολουθήσουν σε αυτή την παράνοια και σε αυτόν τον τείχο διοκτισμό την οποία είχε η ηγεσία, να στρέφεται εναντίον στην ίδια της τη χώρα για λόγους, ας πούμε, κομματικού πατριωτισμού ή γιατί το ήθελε η Σοβιετική Ένωση. Αυτά, και όσο τα βλέπουμε από μακριά και μακριά από τα πάθη εκείνων εποχών, είναι παρανοϊκές τοποθετήσεις. Mm-hmm. Δεν έχουν γίνει πουθενά σε καμιά άλλη χώρα του κόσμου. Mm-hmm. Λαϊκά κόμματα να στρέφονται ενάντια στην ίδια την ακεραιότητα της χώρας. Αυτό είναι το προπαρτορικό αμάρτημα, αν θέλετε, αυτού του πολιτικού χώρου. Με δεδομένα όλα αυτά που μας λέτε,
Άρα βγαίνει το συμπέρασμα ότι δεν έχετε καμία εμπιστοσύνη στις διαπραγματεύσεις του κ. Κοντζιά και του κ. Τσίπρα. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα έχουν και ωφέλιμο για μας αποτέλεσμα. Είμαι όπως όλη η ελληνική κοινωνία εξαιρετικά καχύποπτος για τους λόγους που εξήγησα. Δεν έχουν κάνει και κάτι για να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη μας. Το γεγονός της λαϊκής πίεσης βοηθάει στις διαπραγματεύσεις, διότι τουλάχιστον τους πιέζει προς μια κατεύθυνση θετική. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα ανταποκριθούν. Σε ό,τι αφορά στο συλλαλητήριο, αν θέλετε, εγώ προσωπικά είμαι ευχαριστημένος από την παρουσία του ελληνικού λαού. Το πρόβλημα που έχει η ελληνική κοινωνία σήμερα είναι ότι όλες τις ηγεσίες είναι παρικμασμένες, φθαρμένες και διεφθαρμένες. Και αδυνατούν να εκφράσουν το λαϊκό αίσθημα. Ακόμα και στο ζήτημα αυτό, αν είδατε, η εκκλησιαστική ιεραρχία απογοήτευσε όλο το πίμνιο με τη θέση που πήρε και αναγκάστηκε μετά ο Μητροπολίτης μία μέρα πριν δεν θα πατήσει στο συλλαλητήριο και έσπευσε να μιλήσει όταν είδε τον κόσμο. Ναι, ναι. Όλες οι ηγεσίες και οι πνευματικές και οι εκκλησιαστικές και οι πολιτικές αδυνατούν να εκφράσουν τις αγωνίες αυτού του λαού σε οποιοδήποτε ζήτημα. Και αυτό κατ' εξοχήν φαίνεται στο μακεδονικό και φάνηκε, αν θέλετε, και από τον κεντρικό ποιητή του συλλαλητηρίου. Δηλαδή, ήταν πολύ κατώτερος της ευθύνης που είχε απέναντι σε εκατοντάδες χιλιάδες κόσμου να τους εκφράσει, αν θέλετε. Μάλιστα. Οπότε αναμένουμε, κύριε Ρακά, τις εξελίξεις. Δεν είναι και ελπιδοφόρα αυτά που μας λέτε. Από εκεί πέρα, όπως λέτε, είμαστε επιφυλακτικοί και καχύποπτοι λόγω της προϊστορίας του ΣΥΡΙΖΑ και στο επίπεδο των διαπραγματεύσεων και στο παρελθόν του σχετικά με το μακεδονικό. Κλείνοντας όμως, θα ήθελα να μου πείτε και την άποψή σας για την στάση που κρατούν τα υπόλοιπα κόμματα, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία που δεν έχει ξεκαθαρίσει πλήρως, αλλά και οι ανεξάρτητοι Έλληνες, οι οποίοι, αν και κυβερνητικός εταίρος, δείχνουν μια άλλη στάση, να το πούμε έτσι. Κοιτάξτε, όλο το πολιτικό σύστημα απέτυχε στο να αναγνώσει και να εκφράσει την αγωνία του, τα αντανακλαστικά και την αγωνία του ελληνικού λαού γύρω από το ζήτημα, τα οποία στη βάση τους είναι υγιή, διότι αντιλαμβάνονται τι σημαίνει, οι Έλληνες αντιλαμβάνονται τι σημαίνει Βαλκάνια, πόσο ασταθές είναι το τοπίο εκεί, αντιλαμβάνονται ότι τώρα ξαναβαδίζουμε σε μια κατάσταση όπου στα Βαλκάνια θα ξαναγίνει το τοπίο ταραχώδες, έρχεται νέος ψυχρός πόλεμος, θέλουν να αποκόψουν την Σερβία από τη Ρωσία, γι' αυτό θέλουν να τα βάλουν τα Σκόπια στο ΝΑΤΟ, έτσι. Δηλαδή οι ανταγωνισμοί οξύνονται. Και ο ελληνικός λαός αντιδράει γύρω από αυτό, διότι αντιλαμβάνεται ότι το μέλλον του και η εθνική του επιβίωση τίθεται ένα αμφιβόλο. Όλα τα κόμματα αυτό, επειδή ζούμε σε μια γυάλα οι κύριοι που ηγούνται αυτών των κομμάτων και τα επιτελεία τους, δεν κατάφεραν να το εκφράσουν, αφήνοντας έτσι χώρο σε διάφορους τυχοδιώκτες, αν θέλετε πατριδοκάπηλους, έτσι, που συστηματικά εκμεταλλεύονται την προδοσία των ελληνικών ελίτ προκειμένου να προωθήσουν τα δικά τους μικροπολιτικά σενάρια. Αλλά έχει αποτύχει το ελληνικό πολιτικό σύστημα να εκφράσει την ίδια την κοινωνία. Υπάρχει αυτή τη στιγμή τεράστιο χάσμα μεταξύ της κοινωνίας και αυτών που υποτίθεται να αντιπροσωπεύουν. Και άρα αυτοί που υποτίθεται ότι να αντιπροσωπεύουν είναι υπέτειοι για όποια φαινόμενα παρατηρήθηκαν. Διότι, το είπαμε και πριν, το 1992 οι θεσμοί, τα κόμματα και η εκκλησία εξέφρασαν τη διάθεση του κόσμου. Ενώ τώρα ούτε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης δεν μετήχε. Ενώ ναι, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης είναι χαρακτηριστικό και με τη στάση του, αν θέλετε, εν τέλει μαζικοποίησε το συλλαλητήριο. Διότι η στάση ήταν απαράδεκτη, έβρισε συμπολίτες, τίποτε του συλλαλητήριο κατάπτυστο. Γενικώς ο Δήμαρχος της Θεσσαλονίκης έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο και λέει ότι κατεβαίνει. Κλείνοντας λοιπόν, τελευταία ερώτηση θα ήθελα να σας ρωτήσω. Πιστεύετε ότι, να του πω έτσι λεκά, τον Μπέρνι, τον Τζίπρα να αγνοήσει τη βούληση του ελληνικού λαού όπως έκανε και με το δημοψήφισμα για το μνημόνιο? Ναι, και τα εθνικά ζητήματα και δεν είναι, δηλαδή οι Έλληνες αυτή τη στιγμή λένε ότι εν πάση περιπτώσει ιτηθήκαμε στο οικονομικό μέτωπο, μας τα έχουν πάρει όλα
και τι μας έχει μείνει, η ταυτότητά μας, έτσι, η εθνική μας αξιοπρέπεια. Αυτή είναι η στάση του λαού. Με αυτά τα ζητήματα θα ανακαλύψει ο κύριος Τσίπρας και οποιοδήποτε κύριος Τσίπρας ότι όποιος παίζει, και αυτό έχει αποδειχθεί και στο παρελθόν, και αυτό αφορά και στο Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, όποιος παίζει με αυτά τα πράγματα, καίγεται, διότι είναι πολύ θεμελιώδη για την ύπαρξη ενός λαού, μιας κοινωνίας και ενός έθνους, η αξιοπρέπειά του και η συνείδηση της ταυτότητάς του, της ιστορίας του και όλα αυτά τα πράγματα. Είναι ουσιαστικά όπως οι άνθρωποι έχουν την προσωπικότητά τους, οι κοινωνίες έχουν αυτό, τα έθνη, την εθνική τους ταυτότητα. Όποιος πάει να τα αμφισβητήσει και να παίξει με αυτά, θα ανακαλύψει ότι το πολιτικό κόστος θα είναι τεράστιο. Πιο μεγάλο από τις κολοτούμπες οι οποίες έγιναν στο οικονομικό μέτωπο. Κύριε Ρακά, να σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνομιλία. Καλή σας ημέρα. Και εγώ να σας ευχαριστήσω. Να είστε καλά. Καλή σας τον Κύριακο.